Κύριε Δημητρακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δημητρακόπουλε. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εμείς εδώ είμαστε πολύ καλά. Απλά αναρωτιόμαστε αν τελικά έχετε μιλήσει καταρχήν με τον πελάτη σας, τον κύριο Λιάγκα. Αν τελικά έπρεπε να φτάσουν τα πράγματα εδώ. Κοιτάξτε, χθες το βράδυ μιλήσαμε, ήταν εκτός Αθηνών. Και νομίζω και σήμερα θα είναι εκτός Αθηνών. Του είπα, τον ενημέρωσα, από μένα ενημερώθηκε για την μήνυση η οποία έχει καταδεχθεί από τον δημοσιογράφο. Η κυρία Νέγκα εξεπλάγει, δεν το περίμενε. Μου λέει: εγώ δεν έχω καμία διάθεση ούτε να θίξω την τιμή και την υπόθεση της κυρίας Νέγκα, ούτε να την προσβάλλω. Ό,τι ελέγχθηκε, ελέγχθηκε μέσα σε κλίμα και χάρη αστειότητος και είμαι στη διάθεσή της να επανωστώσω αν ομίγει. Άρα προτίθεται ο Γιώργος να ζητήσει συγγνώμη σε περίπτωση που αυτό αρκεί και καλύπτει την πλευρά της κυρίας Νέγκα. Εσείς που ακούσατε τους χαρακτηρισμούς, γιατί εμείς αναγκαστικά τους είχαμε αφαιρέσει. Συγγνώμη λίγο. Το συγγνώμη θα είναι και για τους χαρακτηρισμούς ως προς το προϊόν το τηλεοπτικό ή μόνο για τους χαρακτηρισμούς που αφορούν το πρόσωπο της κυρίας Νέγκα? Κοιτάξτε, αναλυτική συζήτηση δεν μπορούσα να κάνω με τον κύριο Νέγκα. Καταλαβαίνετε, σε βγαλέα μιλήσαμε. Σας λέω μόνο ότι αυτό που μου είπε είναι εξλήψιμο, δεν είχα. Κύριε Δημητρακόπουλε, επιτρέψτε μου, γιατί έκανα μια ερώτηση και με διακόψατε. Μόνο σε αυτό. Μόνο σε αυτό. Και μου λέει ότι είμαι στη διάθεσή της, αν θέλει να κάνουμε μια επαναστατική δήλωση, εφόσον θεωρεί ότι εκλήγει η εκπρόθυ. Εσείς που είναι εις γνώση σας οι χαρακτηρισμοί που έγιναν, εμείς τους αφαιρέσαμε για ευνόητους λόγους. Θεωρείτε ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση της κυρίας Νέγκα? Ή τι δικαιολογείτε? Κοιτάξτε, εγώ έχω την άποψη, κυρία Τερσιλή, και θα το ξέρετε και εσείς από το διακεκριμένο σύζυγό σας, ότι όταν ένας πολίτης αισθάνεται ότι φύγεται, είναι δικαίωμά του και υποχρέωσή του να πάει στην δικαιοσύνη. Εάν φύγει η δημοσιογράφος, η κυρία Νέγκα, καλώς έκανε και προσέφυγε στην δικαιοσύνη, καλώς έκανε και έκανε έγκληση. Από εκεί και πέρα θα έρθει η δικαιοσύνη, έτσι με τις διαδικασίες και με τους δικονομικούς τους κανόνες, και αυτή θα κρίνει. Υπάρχει προσβολή της προσωπικότητας ή όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που σας λέω είναι ότι, και το επαναλαμβάνω, ότι ο κύριος Νέγκας δεν είχε καμία μα καμία τέτοια πρόθεση να προσβάλλει και προτίθεται να ζητήσει και συγγνώμη. Το κρατάμε. Δεν είπα τη λέξη συγγνώμη, τη λέξη συγγνώμη δεν την είπα. Εάν αισθάνεται ότι εξευλήθη, είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την όποια παρεξήγηση υπάρχει δημόσια.